Υποδεχθούμε τον κύριο Κοκολάκη, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού, Τουρισμού και τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στο εκλεκτό πάνελ. Να είστε καλά. Θέλω, κύριε Κοκολάκη, να μας δώσετε την εικόνα του τουρισμού και σε επίπεδο του τι ανοίγει, αν θεωρείτε ότι θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία και ότι όλα είναι σε θέση να ανοίξουν οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο εργαζομένων, γιατί και εκεί έχουμε δει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς εμάς η θέση των εργαζομένων είναι... Πραγματικά υπάρχει μεγάλη αγωνία και προβληματισμός. Ξέρω πολύ καλά ότι από αύριο ανοίγουν τα περιφερειακά αεροδρόμια όλης της χώρας. Επομένως ανοίγει και το περιφερειακό αεροδρόμιο εδώ στο Ηράκλειο Κρήτη, το Νίκος Καζαντζάκης. Mm-hmm. Περιμένουμε τις πρώτες πτήσεις των επισκεπτών μας. Περίπου από ό,τι έχουν πληροφορίες θα είναι περίπου 40 τον αριθμό αύριο. Εμείς σαν ξενοδοχοϊπάλληλοι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους πρώτους επισκέπτες και πρέπει να πούμε ότι εμείς συμμετείχαμε σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που το έκανε η Περιφέρεια Κρήτης όσον αφορά την επιμόρφωση πάνω και στην προφύλαξη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα ύποπτο κρούσμα. Και πραγματικά είμαστε ένα προσωπικό, ένα εργατικό δυναμικό πλήρες καταρτισμένο όσον αφορά σε αυτό το επίπεδο πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε εμείς οι ίδιοι όσον αφορά την υγεία μας, όσον αφορά την υγεία των συγγενών μας, των επισκεπτών μας, αλλά και για τους πολύ περισσότερο για τους κατοίκους του νησιού μας. Κύριε Κοκολάκη, από εκεί και μετά υπάρχει μεγάλη αγωνία. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι θα ανοίξουν πολύ λίγα ξενοδοχεία. Έχετε αριθμούς να μας πείτε, κύριε Κοκολάκη? Βεβαίως, από ό,τι γνωρίζουμε, ούτε το 50% των ξενοδοχείων δεν θα ανοίξει αύριο. Δεν αναφέρεστε μόνο στην Κρήτη, αναφέρεστε σε όλη τη χώρα. Ναι, ακριβώς σε όλη τη χώρα αναφερόμαστε. Και από εκεί και μετά πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ χαμηλές οι πληρότητες, τουλάχιστον στο 10 με 20%. Και ανακατατόπους περιοχές ακόμα είναι δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, όπως αναφερθούμε στα Ιόνια ή στην περιοχή των Χανίων, παράδειγμα στα Ιόνια, επειδή το περισσότερο πελατολόγιο είναι από Ιταλία, το αντίστοιχο και στα Χανιά είναι το περισσότερο, ας πούμε, πελατολόγιο είναι από Μεγάλη Βρετανία, σκανδιναβικές χώρες. Εδώ εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί ότι εμάς ανοίγει η γερμανική αγορά ή η Πολωνία. Οπότε θα υπάρξουν μεν αφήξεις, αλλά θα είναι περιορισμένης εμβέλειας. Ευελπιστούμε ότι στο επόμενο διάστημα, σιγά σιγά σταδιακά, είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε όλοι μαζί να πάρει μπρος αυτή η μηχανή που λέγεται τουρισμός, που θα είναι προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και πολύ περισσότερο για την οικονομία της χώρας μας. Μάλιστα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν, κύριε Κοκολάκη, λόγω κόστους? Είναι πελατονή και τα δύο αυτά, ας πούμε, που συμβαίνουν. Είναι συνδυασμός, αλλά πολύ περισσότερο είναι ότι δεν υπάρχουν, οι κρατήσεις είναι πολύ περιορισμένες και γι' αυτό το λόγο το περισσότερα δεν είναι λόγω κόστους, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε είναι ότι είναι πολύ περιορισμένες οι αφήξεις. Να φανταστείτε ότι τώρα που αρχίζει η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, σημαίνει ότι σαν αρχίζουμε από το Μάρτιο. Πρέπει να αναφέρουμε ειδικά στην Κρήτη ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία, το 90% είναι εποχικής λειτουργίας. Οπότε εμείς οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι, εργαζόμαστε και ο σύζυγος και η σύζυγος στα ξενοδοχεία. Πρέπει να αναφέρουμε ότι βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Είμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση, παρότι η πολιτεία έδειξε το πρόσωπό της και έδωσε 2 παρατάσεις επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους. Εφόσον είχα τις προϋποθέσεις του Ταμείου Ανεργίας, υπήρξα όμως και εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε που, είναι στον που αέρα. Δεν είχαν αυτές τις προϋποθέσεις και δεν πήραν ούτε ένα ευρώ από πέρσι που έκλεισαν τα ξενοδοχεία. Πώς είναι αυτή, κύριε Κοκολάκη? Είναι ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και να πούμε ότι η παράταση των 2 μηνών έγινε στην αρχή είχαν πει ότι αυτή η παράταση θα ήταν για Μάρτιο και Απρίλιο. Μετά το ανέρεσαν και είπανε για Απρίλιο και Μάιο. Τονίζουμε ότι εμείς ξενοδοχοπάλι έχουμε να δούμε χρήματα να πάρουμε από αρχές Απριλίου.
Δυστυχώς. Άρα πήρατε μόνο τα 800, να καταλάβουμε κύριε Κολάη, πήρανε μόνο τα 800 ευρώ τις 45 πρώτες μέρες. Και όχι όλοι, ακριβώς. Και κάποιοι είναι ευρώ. Ακόμη στον αέρα. Και όχι όλοι. Κάποιοι είναι ακόμα στον αέρα. Εδώ λοιπόν ζούμε πραγματικά τραγικές καταστάσεις. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Εκεί λοιπόν θέλω να ρωτήσετε όλους τους καλεσμένους σας και να έχω την προσωπική τους άποψη, γιατί εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ή ξενοδοχοϊπάλλοι αυτή τη στιγμή, ενώ όλα τα χρόνια πραγματικά βάλαμε, θα το πω ανοιχτά, πλάτη, που το σώστε να ανέβει ο τουρισμός σε ένα σκαλί παραπάνω. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι αφίξεις που κάθε χρόνο πηγαίνανε όλο περισσότερες, αυξήσανε τα κέρδη. Ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είναι αλήθεια. Ακριβώς έτσι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και όλα αυτά, εμείς οι εργαζόμενοι προσφέραμε τα πάντα για να έρθει ο τουρισμός εκεί που έχει έρθει. Άρα, εμείς απαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είπε ότι έχουμε κάνει μια καλή εκκίνηση στον τουρισμό και ότι θα πάμε καλά. Μάλιστα έκανε λόγο και για την οικονομία όπου φυσά ένας άνεμος αισιοδοξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εσείς που είστε εργαζόμενος στον τουρισμό, που όμως έχετε και θεσμικό ρόλο εκεί, συμφωνείτε, έκανε η κυβέρνηση το καλύτερο που μπορούσε, μήπως γκρινιάζουμε άδικα λόγω των συνθήκων? Όχι βέβαια. Ακούστε να δείτε. Όταν ο άλλος δεν έχει ένα πιάτο, θα τα πω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει ένα πιάτο φαγητό να φάει, όταν υπάρχουν πραγματικά μονογονεϊκές οικογένειες και υποφέρουν, γιατί τα 800 ευρώ είπαμε ότι τα πήραμε αρχές Απριλίου. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα προχωρήσει παραπέρα, πώς θα βγάλει σε πέρα του λογαριασμού, είτε λέγεται ΔΕΗ είτε νερό. Αυτό θέλω να μου απαντήσουν. Τόσο χρονικό διάστημα αυτή την ερώτηση κάνω. Ακούστε να δείτε. Θα έχει και συνέχεια. Εμένα το δικό μου ξενοδοχείο ήταν να ανοίξει τώρα, 3 του μήνα. Τελικά με πήραν τηλέφωνο, θα ανοίξει. Απαντήσουν. Ο καθένας μπορεί να δηλώνει, να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να πλένε ότι έχουν δώσει, αν δεν κάνω λάθος, 24 δις. 24 δις, ξέρω ότι. Ναι, εγώ ξέρω ότι εμείς ξενοδοχοϊπάλλοι, εμείς εργαζόμενοι στον επιστημισμό και τουρισμό αυτή τη στιγμή υποφέρουμε. Μάλιστα. Και θέλω πραγματικά απαντήσεις. Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά, κύριε Κοκολάκη, γιατί μας δώσατε την εικόνα όπως πραγματικά είναι. Γι' αυτό εμείς κάθε βράδυ εδώ θέλουμε και ανθρώπους της αγοράς, της βιοπάλης, ανθρώπους που έχουν την πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν η καλύτερη εκκίνηση για την κουβέντα μας η εικόνα που μας δώσατε. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Μας ακούτε. Μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Εμείς. Να ακούσετε και η φωνή από την πλευρά των εργαζομένων. Εμείς. Αυτό είναι το χρέος της ενημέρωσης, να ακούγονται οι φωνές όλων. Κύριε Κοκολάκη, καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.